Οι εθελοντικές ομάδες καταρτίζονται στη δασοπυρόσβεση σε συνεργασία με την πυροσβεστική. Οι εθελοντές δασοπυροσβέστες του Ημιτού είναι η ψυχή και η καρδιά της προστασίας και της φύλαξης του βουνού. Σε διαρκή επαγρύπνηση, 24 ώρες το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου, αγκαλιάζουν τον Ημιτό, το δικό μας βουνό, από όλες τις πλαγιές. Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης των πολιτών περιλαμβάνει συχνές αναδασώσεις και καθαρισμούς. Μας φέρνει ο μαδάρχης μας, μας ανεβάζει πάνω. Εκεί πέρα είναι ήδη ανοιγμένες οι τρύπες, είναι δίπλα τα φυτά. Μας εξηγούν πώς βγάζουμε το περιτύλιγμα, πώς το τοποθετούμε, τι χρειάζεται να ρίξουμε για να προχωρήσει. Και το βασικό δεν είναι απλά να φυτέψουμε, δηλαδή να το φυτέψουμε καλά για να μπορέσει να πιάσει. Εντάξει. Με λίγη προσπάθεια και λίγη φροντίδα θα τα αποκαταστήσουμε και λίγο το καμένο. Οι εθελοντές μας αποτελούν υπόδειγμα. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά κάθε ηλικίας συνθέτουν τους μεγάλους πρωταγωνιστές της προστασίας του Ημιτού. Στο πρόσωπό τους αναγνωρίζεται η κοινωνία της δημιουργίας, της αισιοδοξίας και της αρμονικής συνεργασίας των πολιτών. Αποδεικνύουν ότι υπάρχουν πολίτες που μπορούν να εργαστούν με ομαδικό πνεύμα και ανιδιοτέλεια για το καλό όλων. Ο ΣΠΑΗ, σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία, προέβη σε τοποθέτηση δεξαμενών νερού και πυροφυλακίων. Συμβάλλει επίσης στην αγορά εξοπλισμού, όπως πυροσβεστικά οχήματα και άλλα πυροσβεστικά μέσα, σε ενημερώσεις σε σχολεία και σε συνεχείς περιβαλλοντικές εκπαιδεύσεις. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, μετά το 2003, όλες αυτές οι δράσεις έχουν εντατικοποιηθεί. Γιατί τα προβλήματα του βουνού δεν λύνονται μόνο με χρήματα. Κυρίως αυτό που χρειάζεται είναι η προοπτική σε βάθος χρόνου, ο προγραμματισμός, η πίστη στο όραμα, η σκληρή δουλειά,
πολύ κουράγιο και δύναμη, ώστε να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί ο μοναδικός αυτός πνεύμονας του Λεκανοπεδίου, αλλά και της Ανατολικής Αττικής. Ο στόχος είναι ορατός και αποδεκτός από όλους. Απαιτείται όμως συγκεκριμένη στρατηγική για την επίτευξή του και πίεση για μέτρα και πόρους για την υλοποίησή του. Όπου έχουμε επιτέψει εδώ πέρα αρκετά δεντρίλια, υπολογίζουμε μέσα σε άξιο την γύρω στις 42.000 φυτά. Μεταξύ αυτών είναι από πεύκα, κυπαρίσια, ορθόκλαδα όπως θα δείτε, ευκαλύπτους, χαροπιές, κουτσουπιές, πικροδάφνες, σπάρτα και άλλα είδη. Έχουμε πρώτα την υγρασία του χώματος. Λοιπόν, βάζουμε τη σακουλίτσα από το δεντράκι και το βάζουμε εδώ. Αφού έχουμε βγάλει πρώτα τις πέτρες. Έτσι είναι αγία. Α, βασικά ανακατεύουμε λίγο το χώμα. Ναι. Με αργές κινήσεις. Με αργές κινήσεις πετάμε χώμα δεξιά και αριστερά. Είμαστε έτοιμοι για το επόμενο δεντράκι. Εντάξει. Έτοιμο. Αυτό ήταν. Τέλος. Οι πολίτες δείχνουν ότι ευαισθητοποιούνται όλο και περισσότερο. Οι φορείς παραμένουν διεκδικητικοί και μαχητικοί. Οι εθελοντές μας είναι εδώ, στο βουνό μας. Και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Σιμητού και θέλει και μπορεί.